Στο συλλαλητήριο χθες ήταν ο άνθρωπος που βλέπουμε, ο μοναχός Παΐσιος. Είναι μοναχός, μονάχα σε ένα κελί. Ήταν παλαιότερα στην ελληνική εκκλησία, η οποία τον απέπεμψε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γέροντα. Καλησπέρα, κύριε Ευαγγελάτε. Θέλετε να μας πείτε εσείς γιατί ξεφουλκείτε εναντίον αυτών των νέων ταυτοτήτων. Τι θεωρείτε ότι είναι το κακό σε αυτές? Το πρώτο και κύριο είναι ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που επιβάλλουν αυτή την ταυτότητα, οι οποίοι ζητούν να παραδώσουμε όλα μας τα προσωπικά δεδομένα, τα χρήματά μας στο αφημί που χρησιμοποιούσαμε ως τώρα, τα ιατρικά μας στο ΆΜΚΑ που υπήρχε μέχρι τώρα. Γέροντα, ένα λεπτό, γιατί εσείς πηγαίνετε στις διαδηλώσεις, καθοδηγείτε κάποιους ανθρώπους, αυτά που λέτε πρέπει να ισχύουν. Η νέα ταυτότητα δεν θα έχει το ΆΜΚΑ, μας λέτε. Δεν θα έχει το αφημί. Βεβαίως όλα αυτά τα έχει το κράτος. Δεν είναι κανένα μυστικό. Θέλω να πω ότι αυτά που μας λέτε, συγγνώμη και με όλο το θάρρος, δεν είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, να σας πω, κύριε Βαγγελάτε, άλλο το να έχω την ταυτότητά μου με την οποία κινούμε μέσα στην χώρα μου και άλλο και είναι μόνο ταυτότητα και τίποτα άλλο, με ταυτοποιεί, και άλλο μέσα σε αυτή την ταυτότητα να είναι ένα τσιπάκι το οποίο έχει δηλωθεί. Άλλοι το αναιρούν, άλλοι το δηλώνουν. Αυτό είναι ένα σημείο, ένα σημάδι μη εμπιστοσύνης. Λοιπόν, και άλλος αυτή την ταυτότητα να έχει και όλα τα προσωπικά μας δεδομένα. Δηλαδή, όπως σας είπα προηγουμένως, τα οικονομικά μας. Μα δεν τα έχει, Γέροντα μου. Ακούστε με. Ακούστε με και θα σας το πω ανοιχτά. Γιατί το να επενδύσεις στο φόβο κάποιων ανθρώπων και να προσπαθείς να τους καθοδηγήσεις για να σε ακούνε μόνο, δεν είναι καλό πράγμα. Ρωτώ λοιπόν και παρατηρώ, για να πείτε την άποψή σας. Βγαίνετε και λέτε πράγματα στον κόσμο. Αυτά που μας λέτε και τους λέτε δεν είναι αλήθεια, δεν ισχύουν. Δεν υπάρχουν στις ταυτότητες αυτά. Και λέω, αυτό που κάνετε, το κάνετε μήπως για να έχετε κι εσείς μια φωνή, για να νιώθετε ότι εξουσιάζετε κάποιους ανθρώπους. Γιατί αυτά που λέτε, θα σας το ξαναπώ, δεν ισχύουν. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω κάποιον άλλο λόγο που βγαίνετε με αυτή την ένταση και λέτε πράγματα που δεν ισχύουν για να έχετε ανθρώπους και να κάνουν αυτό που τους λέτε. Αυτό το πράγμα που λέτε, κύριε Βαγγελάτη, δεν το δεχόμαστε, διότι βλέπουμε ότι άλλα λέει ο Πρωθυπουργός, άλλα λένε ο κάθε δημοσιογράφος, οπότε δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε όλη μας τη ζωή, γιατί μέσα στο τσιπάκι αυτό θα έχει όλες μας τις ενέργειες, ό,τι ψωνίζουμε, όπου πάμε. Μα τα έχει, Γέροντά μου. Ο κόσμος πια ψωνίζει, εσείς όχι, με τις πιστωτικές κάρτες. Είναι τα κινητά τηλέφωνα, είναι όλα αυτά που λέτε. Δεν θα τα έχει όλα αυτά η ταυτότητα, αλλά όλα αυτά υπάρχουν. Θέλω να πω ότι όλα αυτά, τα οποία είναι και λίγο όχι πνευματικά, όπως είναι τα δικά σας θέματα, αλλά πράγματα της καθημερινότητας, υπάρχουν ήδη. Και δεν μπορώ να καταλάβω αν ψάχνουν κάποιοι ένα ακροατήριο να το φοβίζουν, να το καθοδηγούν και το φοβίζουν και το φανατίζουν, ή αν λένε την αλήθεια. Αλλά αυτό που μας λένε δεν ισχύουν. Ναι. Καλά, αυτό, κύριε Βαγγελέτε, συγχωρέστε με, αλλά δεν το δεχόμαστε, διότι έχουμε ντοκουμέντα από άλλους, ας πούμε, είτε δημοσιογράφους συναδέλφους σας, είτε πολιτικούς. Ακόμη, εντάξει, μπορεί, ας πούμε, χθες μετά από αυτό το μεγαλειώδες συλλαλητήριο που ο ελληνικός λαός και όχι ο Πάτερ Παΐσιος από το Άγιον Όρος ξεδήλωσε την επιθυμία και την απόφαση να μην πάρει αυτή την ταυτότητα. Επειδή η κουβέντα ντοκουμέντο είναι βαριά κουβέντα. Θέλετε να μου πείτε ένα από τα ντοκουμέντα που επικαλείστε? Ο κύριος Μηταράκης και ο υφυπουργός, δεν θυμάμαι το όνομά του, είχε πει ότι θα έχει τσιπάκι και ρώτησε, έκανε υπερώτηση η Νίκη, ο εκπρόσωπος της Νίκης, τι τσιπάκι θα είναι αυτό, γιατί υπάρχει... Και η απάντηση, που πήρανε, ποια είναι? Η απάντηση ήταν ίξης αφίξης, δηλαδή... Καθόλου ίξης αφίξης, είναι δεδομένο το τι θα έχει. Τέλος πάντων, Γέροντα,
Απλώς θέλω αλλά να πω ότι... αν θέλετε ναι. και να μιλήσουμε και για την πνευματική άποψη του θέματος αυτού, γιατί πραγματικά δίνουμε μια εκκλησιαστική και θεολογική έμφαση σε αυτό το ζήτημα, ανατρέχουμε στην Αποκάλυψη που ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είχε πει ότι κάποτε θα βγει ένα σύστημα που θα έχει τη σφραγίδα του και το όνομα το 666, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουν. Και είναι τώρα στις ταυτότητες αυτό. Κοιτάξτε, γενικώς αυτό το σύστημα... Όχι γενικώς ρωτάω εγώ, όχι γενικώς. Λέω, αυτό το σύστημα που μας λέτε είναι τώρα στις ταυτότητες, δηλαδή είναι ο Αντίχριστος στο τσιπάκι το 666 κλπ. Κοιτάξτε, όλα αυτά λειτουργούν με το 666. Αυτό το θέμα... Ποιος το λέει αυτό, είχε... ποιος το λέει αυτό, Γέροντα. Γιατί τσιπάκι, τσιπάκι έχει η πιστωτική κάρτα που έχουμε, η χρεωστική κάρτα που μπορεί να έχουμε, τα κινητά μας τηλέφωνα, 500 πράγματα. Ποιος σας είπε εσάς, και να μας το πείτε και εμάς για να το ξέρουμε, ότι η ταυτότητα έχει ένα τσιπάκι και αυτό το τσιπάκι έχει το 666 πάνω. Να πάμε πίσω. Όχι, μην πάμε πίσω. Εδώ να έρθουμε. Αφήστε το πίσω. Τώρα είναι η ταυτότητα. Συγγνώμη. Εγώ ρωτάω τώρα, ποιος το λέει αυτό. Δηλαδή υπάρχει κάποιος που το λέει. Αυτό το θέμα δεν είναι κάτι καινούριο. Το 1998 και η Σύνοδος της Ελλάδος, η Εκκλησία της Ελλάδος και το Άγιον Όρος είχε στείλει εγκυκλίους στην τότε κυβέρνηση και είχε πει ότι δεν θέλουμε αυτό το σύστημα που εμπεριέχεται μέσα στο τσιπ που... Δεν υπήρχαν τα τσιπάκια τότε για τις ταυτότητες. Ήταν άλλο θέμα η ταυτότητα τότε, με το θρήσκευμα. Λοιπόν, μην πούμε πιο πολλά. Εντάξει, είναι η άποψή σας, εγώ θα σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι ναι, αλήθεια, όμως... αλλά όμως έχουμε και Αγίους που έχει αναγνωρίσει όλα τα Πατριαρχία και η Εκκλησία μας και όλος ο χριστεπώνυμος λαός που λένε ότι αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο και για τη ζωή μας αλλά και για την ψυχή. Εσείς ερμηνεύετε ότι το λένε αυτό και το λένε γι' αυτό. Δεν τα έχουν πει Άγιοι, δεν έχω δει εγώ κάποιον Άγιο και σας μιλώ ως πιστός που να έχει πει ότι το 2023 θα βγάλει ταυτότητες η Ελληνική Δημοκρατία και θα έχουν αυτά. Αυτό είναι κάτι που εσείς λέτε ότι εγώ το κολλάω εκεί πάνω. Το Αγίο Παϊσίου που γράφει μέσα ακριβώς αυτά τα πράγματα. Άρα. Είχε γράψει και χειρόγραφο τα σημεία των καιρών που τα λέει όλα αυτά πώς θα γίνουν με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος και γι' αυτό εμείς σαν Έλληνες πολίτες αλλά και σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί που πιστεύουμε στην Αγία Γραφή. Αντιτίθεσαι στους αυτούς. Εντάξει. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Γέροντα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, εμείς πάντως συζητάμε μέσα από το δικό... Να μην πάρουν οι πολίτες τις ταυτότητες. Okay.